Κωνσταντινούπολη Celebrity Travel με Ειρήνη Παπαδοπούλου, Νίκο μου. Η επιλογή της Ειρήνης δικιά σου ή του καναλιού? Δικιά μου, είναι και του καναλιού φυσικά, αλλά την περίμενα πώς και πώς. Μου έκανε τη χάρη, βγήκε λίγο νωρίτερα από το Survivor, οπότε την έχω καλεσμένη πιο σύντομα από ό,τι περίμενα. Ειρήνη Παπαδοπούλου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Δεν σε είδα στην Ελλάδα, σε βλέπω σε Κωνσταντινούπολη όμως. Με βλέπεις από τότε, από την τελευταία φορά που είχες έρθει στο στούντιο. Εγώ σου έδωσα πάσα να μπει στο αεροπλάνο. Ναι. Και τώρα βγαίνεις και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι το πρώτο κανάλι, ο Άλφα, που μιλάς έξω από το Sky. Ευχαριστώ. Βγήκες, μπήκες στην πραγματικότητα, Ειρήνη μου. Τι κάνουμε επαγγελματικά? Επαγγελματικά. Θυμάσαι που στο στούντιο είχες έρθει που ηχογραφούσαμε ένα τραγούδι με τίτλο «Σ' αυτή να πας». Αυτό το τραγούδι τώρα το τρέχουμε. Πάει, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Αληθεύει ότι υπάρχουν προτάσεις για να εμφανιστείς σε μαγαζί και ότι θέλεις να τα βάλεις σε μία τάξη στο μυαλό σου, το τι σε συμφέρει και τι πρέπει να κάνεις? Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Είσαι μπερδεμένη γενικά. Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω τώρα σίγουρο, αλλά ότι συζητάω, συζητάω, ναι. Σ' αυτή να πας, που λες πως αγαπάς, σ' αυτή να πας και πίσω μη γυρνάς. Του έχεις επανέλθει στην πραγματικότητα την ελληνική? Νομίζω ότι θα χρειαστεί αρκετός καιρός για όλους τους συμπαίκτες με το που βγαίνουν από το παιχνίδι να προσαρμοστούν. Ψυχολογικά νομίζω θα κάνω ένα τρίμηνο να συνέρθω. Αλλά ναι, σιγά σιγά μπαίνω στους ρυθμούς. Όλα αυτά θα σιγά σιγά φυσιολογικά. Σ' αρέσει να σε αποκαλούν survivor girl? Δεν έχω πρόβλημα, γιατί η ζωή νομίζω όλων των ανθρώπων είναι ένα survivor είναι. Συνεχίζοντας τα γυρίσματά σου. Περίμενε, σε διακόπτω. Θέλω να πούμε γεια στην κυρία Τσιμτσιλή, στον κύριο Παπανότα, τον αγαπημένο μου, στην Ελένη Τζολάκη. Ο οποίος τι είδε, ήταν στο νοσοκομείο, καλά είναι? Έκανε μια επέμβαση, αλλά τώρα γύρισε στο πλατό. Όλα είναι καλά. Όλα καλά. Έλειψη 4-5 μέρες. Υγεία, παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα. Πρέπει να τους πάρουμε όλους μαζί, ένα γκρουπ, να πάμε στο Celebrity Travel. Πού θα μας πήγαινες όλους? Προορισμό. Θέλω να τους πάω όλους μαζί στην Αφρική. Θέλω, κλείνοντας, Ειρήνη μου, να μου πεις, όταν ήρθες στην Ελλάδα, τι ήταν αυτό που είχες ανάγκη να κάνεις? Εντάξει, ανάγκη είχα. Η πρώτη ανάγκη μάλλον είναι να δεις τους ανθρώπους που αγαπάς, να πάρεις αγκαλιά. Αυτά, αγάπη, στοργή, προδέρμη και τέτοια. Εγώ από αυτά έχω ανάγκη.